Η χρέωση και παραμονή του θεσμού αυτού με τα όπλα για τους εφέδρους εξυπηρετεί επιχειρησιακούς σκοπούς, μειώνει το χρόνο ημότητας της Εθνικής Φρουράς, επανεξετάστηκε το θέμα κατά διαστήματα και παραμένει η ίδια η απόφαση, μελετώντας και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της παραμονής των όπλων στους εφέδρους. Και ο θεσμός, ο οποίος εφαρμόστηκε για 20 χρόνια, απέδειξε ότι υπάρχει ο λόγος να είναι τα όπλα στους εφέδρους. Είναι με πάρα πολλούς τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε όργανο κάποιος ως φωνικό όπλο. Τα νούμερο ένα περιστατικά που έχουν γίνει με ως φωνικά όπλα είναι τα μαχαίρια. Και έρχεται τελευταίο το στρατιωτικό όπλο. Σίγουρα είναι κινδύνος, θέλει προφύλαξη, θέλει σωστό χειρισμό. Δεν αποτελεί όμως αποτρεπτικό παράγοντα για να μην κρατούν οι εφέδροι για επιχειρησιακούς λόγους τον οπλισμό. 77 περιπτώσεις σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς χαρακτηρίστηκαν οι εφέδροι αυτοί ως χωρίς οπλισμό για να μην μπορούν να έχουν οπλισμό στο σπίτι και στη συνέχεια από αυτούς 14 τους αφαιρέθηκε τελείως οπλισμός. Και γίνεται ακόμη μια προσπάθεια για βελτιοποίηση των διαδικασιών αυτών μεταξύ των φορέων.